Θα δείτε λοιπόν την εκτίμηση ψήφου εδώ, όπου έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δείτε τις προηγούμενες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, 38,2% σε σχέση με τους προηγούμενους. Έχει τσιμπήσει κιόλα κάτι. Ναι, ναι. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ στο 12,7% που χάνει σχεδόν τρει μονάδε από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Και της από δε την δε. προηγούμενη. Ε. Βεβαίω. Το Πασόκ που τσιμπάει και φτάνει στο το ΚΚΕ που ανεβαίνει εντυπωσιακά στο 11,5 και είναι πια 1,2 μονάδες πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. είναι φοβερό πραγματικά. Η Σπαρτιάτες στο 3,8, η Ελληνική Ήλη στο 5,7, η Νίκη στο 3,3, η Πλεύση στο 3,4 το μέρα 25 στο 2,8 και κάτι άλλο στο 3,3. Πάντως το Δέμπι έφυγε από εδώ <και> για τη δεύτερη θέση και έχει πάει εδώ. Γιατί Για την τρίτη, τέταρτη. Ναι, ναι. Το είδες πως; Και άμα δει και την καταλληλότητα, ναι, ναι. ο Κουτσούμπα είναι δεύτερο. Δηλαδή οι Έλληνε, προσέξτε να δείτε τι ε, τρέλα μα δέρνει στην Ελλάδα. Λέμε, Μητσοτάκη είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργό mm -hmm. με 48%. 45% ποιο είναι Κουτσούμπα. Θέλουν δηλαδή τον Κουτσούμπα για πρωθυπουργό. Ναι. Να πεις, εντάξει. Τώρα συμβεί και αυτό <συμβή> στην Ελλάδα. Αυτό που εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα σου λέει στι θέσει του. <συμβή> για πάμε στην επόμενη να, την, να τη δούμε. Και έχει να κάνει με το ερώτημα για την πρόθεση ψήφου στι βουλευτικέ εκλογέ. Και αν είχαμε την επόμενη Κυριακή βουλευτικέ εκλογέ, τι θα ψηφίζατε αυθόρμητα. Και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 30,5. 0,5 πάνω από την προηγούμενη μέτρηση. 10,2 ο ΣΥΡΙΖΑ από το 12, 10,6, 12,2 το πασόκα από το 10,6, 9,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 3% οι, ε, ε, οι 4,6 η Ελληνική Λύση, 2,7 η Νίκη, 2,7 πνεύση ελευθερία, 2,2 με 25, 2,6 λοιπά, 4,1 άκυρο, 6,7 δεν θα ψηφίσουν, 7,2 αναποφάσιστη, μέσα σε μια γκρίζα ζώνη κοντά στο 9,3%. Μάλιστα, λοιπόν.